100 χρόνια συμπληρώνονται από την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, με τον Δήμο Χερσονήσου να πραγματοποιεί τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών Ιωάννης Καποδίστριας. Η ενθύμηση, η τιμή και μνήμη που πρέπει να μαθαίνουμε εμείς και τα παιδιά μας για αυτά που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, είναι σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον του ελληνισμού. Η πλατεία του Μοχού πλημμυρίζει από γεύσεις της Μικράς Ασίας, με την καθηγήτρια Πανεπιστημίου του ΟΚΑΝ και επιχειρηματία Μαρία Εκμετσίογλου να μαγειρεύει μαζί με τον δήμαρχο Γιάννη Σέγκο σουτζουκάκια σμυρνέικα, πιλάφι και άλλες μικρασιάτικες συνταγές. Ήρθαμε να θυμηθούμε τις μνήμες μας, αυτά που μας άφησαν κληρονομιά οι πρόγονοί μας. Οπότε με τις ομιλίες μας, με τις μαγειρικές μας, προσπαθήσαμε κι εμείς να ζωντανέψουμε λίγο τις μνήμες που δεν χάθηκαν ποτέ μα ποτέ από το μυαλό, από την ψυχή και από την καρδιά μας. Οι εκδηλώσεις περιέλαβαν μουσική και τραγούδια της Μικράς Ασίας από το Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, ακούστηκαν ποίηματα, ακούστηκαν πάρα πολύ ωραίες τοποθετήσεις και εισηγήσεις από εισηγητές που το κέντρο και η UNESCO είχε την ευθύνη να οργανώσει την αντίστοιχη μερίδα που έγινε σήμερα το απόγευμα. Νωρίτερα στο Πνευματικό Κέντρο του Μοχού πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από καταξιωμένους καθηγητές, ιστορικούς, συγγραφείς και άλλους φορείς με θέμα τη Σμύρνη και τη μικρασιατική καταστροφή για το τέλος της μεγάλης ιδέας από τον θρίαμβο στο θρήνο για τη Μικρασία με το βλέμμα των κριτικών στρατιωτών και όχι μόνο. Ευχαριστούμε όλους τους παριστάμενους. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού που πρέπει να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ ό,τι έζησε η κοινωνία εκείνη την εποχή. Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν στο Κράσι, όπως η πλατεία υπεγράφει σύμφωνο συνεργασίας του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου με το Εθνικό Συμβούλιο Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO. Να προχωρήσουμε από κοινού στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, όπως έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.